σε πιάσω, αλλά πώς. Χάνεσαι όπως χάνεται στο φως. Άστρο που έχει πάει να κουμπίσει πάνω στην πυρπολημένη δύση. Η αγάπη ήρθε από μακριά, σαν γιορτή, σαν φόβο, σαν σκιά. Έχει ο κίνδυνος την ομορφιά του, της ζωής φωτιά ή του θανάτου. Εδώ η ζωή μου αμάρτησε, γιατί η καρδιά μου αγάπησε τη σκοτεινή ματιά σου. Εδώ η ζωή μου άγιασε, που ο έρωτας μου βραδιάσε δίπλα στον έρωτά σου. Θέλω να ανεβώ στον ουρανό, άγγελο σε βράδυ γιορτινό. Δίνω το ρυθμό και στην τραγούδα. Τώρα μετά θα μου το γλιτώσει. Θα το κάνω κακό. Χωρίσαμε. Μαλώσαμε όλο τον κόσμο για να είμαστε μαζί. Σταμάτα, γαργαλιέμαι. Γαργαλιέμαι. Έπρεπε να τα κόψει κι άλλο. Δεν θα βγάλουν έτσι πολύ καρβό. Κύριε Σπύρο, μας λείψατε. Ελπίζεις ότι θα τη φέρεις πίσω, Θα τη φέρω, πατέρα. Εσύ μπορεί να γελάς, αλλά θα τη φέρω. Σήμερα πληρώθηκα. Θέλεις να σου κάνω το τραπέζι? Πολύ τολμηρή σε βρίσκω. Τι κάνεις, μπουμπού? Τι θέλεις εδώ, Αργυρί? Τι μου τράνε αυτά? Πώς βρέθηκες εδώ, με παρακολουθείς? Υπάρχει άλλος. Δεν σε αφορά. Ναι ή όχι, αυτό μόνο. Δεν θα σου πω. Τρέμω μήπως μάθει για μας. Αλλά πιο πολύ φοβάμαι για σένα. Όταν θυμώνει ο Αργύρης γίνεται... Ο Αργύρης δεν πίστεψε ότι θα πήγαινε στον ξάδερφό σου. Υποψιάζεται ότι υπάρχει κάποιος γκόμενος στο μέσα. Πολύ συχνά δεν τα λέτε με τον Αργύρη. Όχι, μωρέ, απλώς να... Κάπου με παίρνει κανένα τηλέφωνο. Βάλαμε και τρίτη βάρδια. Δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Θα προλάβουμε? Ναι, θα προλάβουμε. Σήμερα γράφτηκα στο ΙΕΚ. Στο Ιαπωνικό. Το πήρες απόφαση? Ναι, το θέλω πολύ. Κάθε απόγευμα θα πηγαίνεις εκεί? Μετά τη δουλειά. Πάντα το ήθελες. Το ήθελα. Ήλπιζα ότι δεν θα γίνει ποτέ. Εντάξει, μέχρι εδώ, κύριε Τάκη. Μόνο να τελειώνουμε γρήγορα τα χτισήματα. Εντάξει, θα το κανονίσουμε. Είχαμε πει 20 του μηνός όμως. Είπαμε 20 του μηνός, να το συντομεύσουμε. Εντάξει, κύριε Τάκη. Πώς είπαμε. Θα το κανονίσουμε. Γεια χαρά. Μα πώς παίρνεις τέτοιες ευθύνες, εσύ μπορείς να το πεις? Θα το κανονίσουμε, Αγκρόν. Πρέπει να πάρουμε όμως 2 μαστόρους ακόμα. Ναι. Πήγαινε εσύ και θα τα πούμε το βράδυ. Για σταματήστε λίγο. Ελάτε λίγο, παιδιά. Λοιπόν, από σήμερα μέχρι να τελειώσουμε θα δουλέψουμε λίγο παραπάνω. Όχι πολύ. Μία μισή ωρίτσα, εντάξει. Εντάξει. Και καφέδες δική μου. Εντάξει, άμα τον απακούω, περορίες. Περορίες, ρε. Περορίες. Τέτοια τα λέμε τώρα. Μα είχε μιλήσει με τα παιδιά ότι. Α, ναι. Λοιπόν, απ' την άλλη δουλειά και μετά. Τι άφιαλε. Δεν έχουν καλού αρφωνού, αμεσούν, δεν έχουν παγκού. Ναι, παιδιά,
Και εμείς τώρα τι να κάνουμε, τώρα ξεκινάμε. Αν σας αρέσει, πήγαινε για δουλεύτε με Έλληνες. Ναι. Αλμπέρτ. Πότε σπάνε τις κόβιτες. Τσάτε πέ, ρε. Σε είδες τι. Του απαράρα. Πότε έπαρτα φόρε του τράσιν κίδμπα. Σε ρε τσάπα το πνόημα. Μέταν τι το φλάσες. Όχι ρε. Νοκ μουν τρίζα τι παφόλουρ. Έλα. Έλα, σταμάτα τι λαχάνεις. Ο Ηλίας δεν λαχάνεσαι. Αλήθεια, ο Ηλίας χώρισε τη Σιλβία. Πρέπει να φύγουμε, γιατί έχεις τα αγγλικά. 5:30 αρχίζουμε. Λέει τα χαλάσα, ναι. Δεν είναι η δική σου δουλειά. Ξέρω τα χαλάσα. Ο Ηλίας την παράτησε, αλλά γιατί. Σιλβία είναι καλό κορίτσι. Εμένα μ' αρέσει. Εγώ άμα έμουν στη θέση του. Βάλε το μπουφάνι, γιατί είσαι υδρωμένος και θα κρυώσεις. Και τώρα εσείς γιατί κάνετε έτσι. Να δεις που σε λίγο καιρό ο Ηλίας θα βρει μια άλλη και η Σίλια έναν άλλον. Θα ζήσουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ρε, τέτοιες κουβέντες κάνεις στο σπίτι σου με τη μάνα. Αυτές είναι αντρικές κουβέντες. Ναι. Πάμε τι αρχίσαμε. Εγώ θα τα φτιάξω με Ελληνίδα. Γιατί, είναι πιο καλύτερες αυτές. Ξέρω εγώ. Μυρίζουν αλλιώτικα. Τα χέρια τους είναι πολύ μαλακά. Πάμε. Αγνών! Σιένι. Σιένι. Φύγε εσύ. Μου την πίστα το εμπακ. Σύσπουνα. Και είμαι προβλέμμα με Σαϊμίρι. Που νόημια στο ράρι δεν ούκνα παγκούα. Αν είναι τόσο νουκά φάει. Σε δε βέτ νουκο σπαγκούαρ. Πορε... Μου αν νουκμή τερζόν σπαγκούαρ από νουκο σπαγκούαρ σαν ημίρι. Μου αν μην τερζόν το παγκούαρ περπούνο και μπέι. Δεν πείσαι το ήγουν μετά. Σ' αρέσει. Χρυσό. Αληθινό. Τι νόμιζες ρε Ιαπωνέζικο. Όπα σιγά θα το δάρεις. Έλα. Να σου πω. Είχες πει στα παιδιά ότι θα δουλεύουν υπερορίες χωρίς να πληρωθούν, ε. Σιγά τις υπερορίες, αντί να πάνε στα καφενεία για να πλακώνονται στις μπύρες. Και τους απελήσει όλες, ε. Έλα ρε, άμα κάτσουν μια ώρα παραπάνω θα τους πέσει ο κόλλος. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Δεν θα κάνω εγώ ό,τι μου κάνανε εμένα οι άλλοι στην αρχή όταν ήρθα. Εσύ που δούλεψες τότε έπαθες τίποτα. Έπνιγε η αδικία. Λοιπόν, τα παιδιά δεν θα δουλεύουν ούτε μια ώρα υπερορία. Και αν θες εσύ για να τελειώσουμε γρήγορα. Πρέπει εμείς οι δύο να βάζουμε τις φόρμες και να πάμε στην οικοδομή. Αποφάσισε. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για χτες. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να κάνεις ερώτα με μια γυναίκα και μετά να της ζητάς συγγνώμη. Είχαμε πιει και οι δύο. Ήταν κάπως. Έλεος. Η μία δικαιολογία χειρότερη από την άλλη. Σε παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο. Μην πεις τίποτα άλλο. Τζενή. Στο κάτω-κάτω δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη. Δεν έκανες καμία ζημιά. Θέλω να πω ότι σε συμπαθούσα από πριν. Πριν γνωρίσω τη Βασιλική. Και μετά τη γνώρισες και την ερωτεύτηκες αμέσως. Εντάξει, ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα. Γνωρίζεις έναν άνθρωπο, τον ερωτεύεσαι, κολλάς μαζί του και μετά... Χειρότερη εμπειρία. Να κάνεις ερώτα με αυτόν που είσαι ερωτευμένη χρόνια και αυτός να είναι κολλημένος με την καλύτερη σου φίλη. Χρόνια. Δεν το έχεις καταλάβει. Είδες πόσο καλά το έκρυβα. Ούτε στον εαυτό μου δεν το ομολογούσα. Ήταν εκεί η Βασιλική. Δεν υπάρχει Βασιλική. Αυτή η ιστορία έχει τελειώσει. Ναι, καλά. Δεν με ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Δεν αξίζει. Εντάξει. Άλλωστε, ήθελα να γίνει. Απλώς... ήθελα να γίνει διαφορετικά. Πιο τρυφερά. Πιο ανθρώπινα. Συγγνώμη.
Πάρε την απόδειξη. Μπράβο. Χρυσοχέρης. Ωραία το φτιάξες. Εδώ που ήρθαμε αναγκαστήκαμε να κάνουμε τα πάντα. Η ουσία είναι να τα κάνει σωστά. Γιατί και εμένα ο άντρας μου λέει ότι μαστορεύει και δεν μπορεί να βάλει μια βίδα. Τέλος πάντων. Και κοίτα. Δεν χρειάζεται την κοπέλα να τη φέρνεις κρυφά. Άντρας είσαι, σπίτι σου είναι. Όχι, δεν τη φέρνω κρυφά. Απλά έτυχε έτσι με τις ώρες. Το είδα εγώ το κορίτσι. Ωραίο κορίτσι. Αλβανίδα, ε. Την καταλάβατε, ε. Μοιάζει. Ε, τώρα τα κορίτσια δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις εύκολα, αλλά τι να είναι κιόλας. Ξέρω εγώ. Ελληνίδα. Μπα. Δεν ταιριάζουν τα γνώτα σας με τις δικές μας. Κι εγώ έκανα χρόνια στη Γερμανία. Θα ταιριάζα με Γερμανό. Ούτε να το διανοηθείς. Κι όμως Ελληνίδα είναι. Σοβαρά. Ναι, αλήθεια. Άντε βρε που θα κοροϊδεύσει εσύ εμένα. Για χθεσινή με πέρασες. Σιγά μην είναι Ελληνίδα. Την είδα εγώ την κοπέλα. Είναι μαζεμένη, σεμνή. Οι δικές μας είναι αλλιώτικες. Εμένα εκείνο που με νοιάζει είναι να έρχεσαι και να μου λες. Κύριε Απόστολε, Παρασκευή θα είμαστε έτοιμοι. Και Παρασκευή, Ντάν, να μπαίνω μέσα και να βλέπω σοβαντισμένο. Εντάξει, θα είμαστε έτοιμοι. Σε πιστεύω. Γιατί όσες φορές κάναμε δουλειά δεν με κρέμασες ποτέ. Θα σου γνωρίσω εδώ τα παιδιά. Αλβανά είναι κι έτσι. Αλβέρτο! Από εδώ, Ηλία. Γεια σας, παιδιά. Καλώς ήρθες. Γεια σου. Ξέρει τη δουλειά. Θα είναι σαν εργοδικός. Ό,τι πρόβλημα προκύπτει εδώ, μαζί του. Και όπως είπαμε... Παρασκευή, Ντάν, να είμαστε έτοιμοι. Και έπιασες δουλειά στο Πανταζή. Τώρα. Κοντεύω ένα μήνα. Πώς είναι εκεί? Εντάξει. Καλά είναι. Δεν μπορώ να σε φανταστώ να δουλεύεις άλλο κτήμα. Ούτε εγώ. Δεν σε πειράζει? Σόπα. Τι να με πειράζει. Ο μισθός. Εντάξει, καλός. Να. Συμφωνήσαμε 600.000. Άσε μας, ρε Σπύρο. Ε, ναι, γιατί? 600.000 δεν δίνει ο Πανταζής ούτε στον αδερφό του. Τι ψέματα σου λέω τώρα. Αλλά εντάξει. Τι κάνει η Άσπα? 350 και με το ζόρι. Κάτι τέτοιο φανταζόμουν. Τέλος πάντων, προσωρινά είναι αυτό. Πόσο προσωρινά δηλαδή? Μόλις τελειώσει το συμβόλαιο της Άσπας, την κάνουμε. Για πού? Δεν ξέρω. Το συζητάμε. Η Άσπα θα συνεχίσει το τραγούδι? Όχι. Δεν νομίζω. Το συζητήσατε ή έτσι το λες εσύ? Έκανα μια κουβέντα, αλλά δεν καταλήξαμε κάπου. Σπύρο, μην προσπαθήσεις να της το επιβάλλεις. Δεν προσπαθώ να επιβάλλω τίποτα. Θέλω να το καταλάβει εγώ μόνη της. Πολλά τη ζητάς. Τι λες ρε Βασιλική, εγώ τη ζητάω πολλά? Εγώ τι να ξαγεχάρισω τη ζωή μου στον αέρα? Μην τα μετράς έτσι. Αυτά στην αγάπη δεν μπαίνουν στο ζύγι. Τώρα μου λες θεωρίες. Και ζυγαριά υπάρχει και ο καθένας βάζει πάνω ό,τι έχει. Εντάξει, εντάξει. Άστε να το βάλει μόνη της. Το περίμενες ποτέ? Ότι σε στάζουν σε ένα ξενοδοχειάκι, μακριά από τον Αργύρη, και εγώ θα δούλευα σε ξένα κτήματα. Ο Αργύρης έκλεισε μια μεγάλη δουλειά. Το έμαθες? Ναι, το έμαθα. Αλλά το φοβάμαι, είναι μεγάλο βήμα. Μου είπαν ότι πήρε δάνειο για να καλύψει την παραγγελία. Αν στραβώσει το παραμικρό... Μην το κρυψουσεύεις. Θα θέλεις να σου είναι εκεί τώρα, ε. Το συζητάς. Μου λείπει το σπίτι. Σαν να... Όχι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μου λείπει, τόσα χρόνια εκεί.
αλλά αφού κάναμε μια καινούργια αρχή, πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Σαν το φαντάρο που το σκάει απ' τη σκοπιά του, να έρθεις αφλόγα και να κάψεις ό,τι φταίει. Τι φταίει που το παίξαμε κάποια στιγμή σπουδαίει. Μου κέρδισες τον κύριο Πάνου, το αφεντικό. Ευχαριστώ. Ποια είναι αυτή? Το βαρύ πυροβολικό μας, η Άσπα. Είναι καιρό εδώ. Κανά χρόνο, αλλά ακόμα αντέχει. Έφαγες? Δεν έχω φάει. Όχι, όχι, θα σε περιμένω. Α, λίγο γρήγορα κάπως, γιατί αύριο ξυπνάω νωρίς. Οκ, ετοιμάζομαι και φεύγω. Φιλάκια. Γεια. Yeah. Κυρία Άσπα, είναι έξω ένας κύριος. Τι κύριος? Σας άκουσα πριν και θέλει να σας μιλήσει. Δεν μπορώ, φεύγω. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Ναι, βιάζομαι. Έχεις καλή φωνή. Ναι, ξέρω. Όχι σπουδαία, αλλά καλή. Τις τελευταίες όμως τροφές τις ξεπέταξες. Βιαζόσουνα. Είστε πελάτης? Σας έχω ξαναδεί κάπου αλλού. Αλήθεια είστε? Ναι, είμαι παραγωγός. Λοιπόν, για πες μου, πότε τελειώνεις από εδώ? Έχεις συμβόλαιο? Ναι, μέχρι το Μάιο. Μετά είμαι ελεύθερη. Αχα. Έχω κάτι να σου προτείνω. Όχι τίποτα ιδιαίτερο βέβαια, αλλά είναι μια ευκαιρία. Αν την πιάσεις σωστά. Τι ευκαιρία δηλαδή? Εδώ γύρω υπάρχει τίποτα τέτοια ώρα για φαΐ? Τα πάντα. Πώς βρέθηκες εδώ? Πρώτα είπε ειδοτήσεις για τον μπαμπάκι, μετά για τα μήλα. Είπαμε να φέρουμε και μια νότα πολιτισμού στον κάμπο. Πέρασε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Τσίπνα. Τι έγινε, πού είσαι? Έχει γίνει μια τρομερή φάση, ε. Έχει έρθει ένας παραγωγός στο μαγαζί. Τι κάνει αυτός? Στην εταιρεία δίσκων, πολυεθνική. Και τι έγινε? Τι να γίνει, μου πρότεινε συνεργασία. Ψάχνονται για δεύτερη φωνή, λέει, στο CD του Πάριου. Αχ, δεν το πιστεύω, καταλαβαίνεις. Τι τύπος είναι αυτός? Αχ, πάρα πολύ καλός. Βγήκαμε λίγο έξω, έτσι τα είπαμε. Θέλω να το γνωρίσεις κι εσύ. Ευχήσου μου καλή τύχη. Πες μου ότι μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ. Καλή. Τα αναφέρω ποτέ να τσουγκρίσουμε. Να σου πω. Αυτός ο δίσκος πού θα γίνει? Στην Αθήνα. Θα μου κάνω στην Βόλο κανονικά. Και μετά, ξέρεις, το ένα φέρνει το άλλο. Κάτσε, κάτσε.
Δεν περίμενα να φωνάξει σπίτι σου. Έλα μέσα, γιατί έχει κόσμο. Ήθελα να σου πω ότι ο Σεμίρ έμαθε που είσαι εδώ στη Λάρισα, έχει σε ψάχνει. Σήκωνε για να φύγεις. Εντάξει, προσέχω. Να πας στην Αθήνα, στα Τρίκαλα, να σε χάσει. Έχω βρει δουλειά, έχω βρει σπίτι. Δεν μπορώ να τρέχω σε το κυνηγημένο. Εγώ σου το είπα όμως. Ο Αγκίμ τι κάνει? Καλά είναι. Εχθές πήρε 10 στα αγγλικά. Του μαθαίνεις αγγλικά και αλβανικά δεν ξέρετε μία λέξη. Στα αλβανικά μόνο τα βρωμόλογα ξέρει. Με ρωτάει για σένα. Πού είναι ο Ηλίας? Τι κάνει? Γιατί χωρίζανε. Δεν ξέρω τι να του πω. Την αλήθεια. Πως όταν οι άνθρωποι πάβουν να αγαπιούνται, χωρίζουνε. Μιλάς σαν Έλληνας. Σαν άνθρωπος μιλάω. Όπως σε βολεύει. Τα φτιάχνεις, χωρίζεις και πάλι τα φτιάχνεις. Στην αρχή είχες μπέσα. Είχες λόγο. Σεβόσουνα την παράδοση. Τώρα, νοκτενή ολία. Μου λείπετε. Είστε οι φίλοι μου. Η οικογένειά μου. Ούτε στα στέκια που μαζεύονται δική μας δεν μπορώ να πάω πια. Η ίδια μου η μάνα με καταργέται. Να τα σκεφτώσουν αυτά πιο πριν. Να μου φιλήσεις τον Αγγίμ. Νάτος. Πάμε τώρα. Αφεντικό! Μπορούμε να σε μιλήσουμε? Τι έχουμε? Θέλουμε να φύγει αυτός ο καινούριος. Ο Ηλίας. Δεν το...
Γεια σας. Καλώς τη. Είσαι η μνηστή του Ηλία. Ναι, σχεδόν. Άργησε σήμερα. Θα μπλέξεις τη δουλειά. Καλό παιδί προκομμένο. Κλειδιά έχεις να μπεις? Βέβαια έχω. Άντε τότε, τι στέκεσαι? Ναι. Πήγες στη Λαϊκή, ψώνησες, τι πήρες? Μελιτζάνες, χόρτα και μπρόκολο. Πω πω, για δυναμία μου να προλάβω να πάω κι εγώ. Ναι, πηγαίνετε, έχει ποικιλία. Βλέπω καλά τα μιλάς ελληνικά. Τα πια? Το έχω παρατηρημένο, μαθαίνετε γρήγορα. Ναι, βέβαια. Εσύ ειδικά δεν ξεχωρίζεις από τις δικές μας. Τις κοπέλες εδώ. Κι έχεις και γούστο και στον ντύσιμο. Μπράβο, θα προκόψετε. Μάλλον. Το όνομά σου? Βασιλική. Το έκανες ελληνικό. Μπράβο. Καλά έκανες. Είναι μερικοί που σου λένε Αλβανίδα, θα πάρω στη δούλεψή μου. Και ωραίο παραδοσιακό όνομα. Σας αρέσει, ε? Και το κάνεις και όπως θες. Και Βάσο και Βασούλα και Βασιλικούλα. Καλά, η ανιψιά μου μια σταλιά σκατώ τόσο δά. Βασιλική, από την πλευρά της γιαγιάς της. Το έκανε Μπίλι. Ακού Μπίλι. Έτσι είναι τα παιδιά. Εμένα με λένε κυρία Ιουλία. Ξέρω, μου έχει πει ο Ηλία. Κι εγώ της γιαγιάς μου το όνομα έχω, αλλά δεν το έκανα Τζούλι. Να σηκωθούν και οι πέτρες να μας πλακώσουν. Σωστά. Άντε πήγαινε να βάλεις τώρα το τσουκάλι. Τις μελιτζάνες θα μαγειρέψεις σήμερα? Ναι. Οι δικές μας δεν ξέρουν που πέφτουν τα μάτια της κουζίνας. Εσείς οι Αλβανίδες είσαστε νοικοκυρές γυναίκες του σπιτιού. Ναι, βέβαια, εμείς οι Αλβανίδες. Να σου πω. Τη μελιτζάνα πώς τη λένε στα αλβανικά? Έχει κολλήσει στο μυαλό μου τώρα. Το ξέχασες κιόλας. Κρίμα, καλέ. Η μητρική σας γλώσσα. Γεια σας. Άντε, πήγαινε. Έχει πολύ πλάκα εσύ που ήταν νοικοκυρά σου. Ναι, καλή είναι. Της έχεις πει ότι είμαι Αλβανίδα? Όχι, της είπα ότι είσαι Ελληνίδα, αλλά μα εκείνη νόμιζε ότι της κάνω πλάκα. Έτσι από μόνη της? Ναι, έτσι. Εσύ τι της είπες? Σαν πως πρόλαβα να της πω. Τα απ' όλα μόνη της. Μετά δεν ήθελα να το χαλάσω. Ήταν πολύ χαρούμενη. Βλέπεις πόσο δύσκολο είναι να το αποδεχτούν. Σιγά μη ζητήσω τη γνώμη της κυρία Ιουλίας. Εσύ πώς και έτσι νωρίς σήμερα? Περίμενα με κάτι υλικά. Αλλά δεν τα φέραν τελικά. Πώς πάει εκεί? Καλά, εντάξει. Χουλισάξεις τώρα για κάτι γλυκό. Τελειώσες? Ναι. Και οι άλλοι στη δουλειά Αλβανοί είναι? Ναι. Α, ωραία. Και νόμιζα πως θα το έχεις φάει. Θέλεις? Όχι, ευχαριστώ. Έλα, βρε μίζερε. Έλα. Όχι, δεν θέλω. Καλύτερα. Θα το φάω όλο μόνη μου. Ξέρεις τι μου λείπει περισσότερο απ' όλα? Πολλά πράγματα, ε. Το κτήμα μου με τις καλλιέργειες στο πατρικό. Αυτό το αφήσαμε τελείως. Πώς να έχει γίνει άραγε? Πάμε να το δούμε. Να κάνουμε και κάτι. Όχι. Πρέπει να περάσουμε μέσα από το χωριό της μάνας μου. Δεν γίνεται, ξέχνα το. Υπάρχει λύση. Πάμε, έλα. Έλα. Τίποτα δεν έμεινε.
Θα κάψει όλο ο πάγος. Δεν πειράζει. Θα τα ξαναφτιάξουμε. Ίσως κάποια μέρα έρθουμε να μείνουμε εδώ πέρα και να τα φροντίζουμε μαζί. Τίποτα δεν θα ξαναγίνει. Κι εμείς δεν θα μπορέσουμε να μείνουμε εδώ. Στο χωριό δεν θα μας δεχτεί κανείς. Η μάνα μου θα φρικάρει. Μια Ελληνίδα με έναν Αλβανό. Είναι ο Ηλία και η Βασιλική και τίποτα άλλο. Θυμάσαι όταν πρωτοφιληθήκαμε. Τι φοβερή μπόρα, ε. Έτρεμες. Και τώρα τρέμεις. Κρυώνεις ή φοβάσαι? Δεν ξέρω. Ίσως και τα δύο. Τότε φοβόμουν τις σκέψεις μου, τις επιθυμίες μου, τη λαχτάρα μου να σ' αγκαλιάσω. Είδες όμως, τα καταφέραμε. Είμαστε μαζί. Και τώρα φοβάμαι περισσότερο. Τον κόσμο φοβάμαι. Τους άλλους. Τους δικούς μου. Τους δικούς σου. Το Σαϊμή, τον Αργύρη. Θέλω να μιλήσω για σένα. Θέλω να μοιραστώ τη χαρά μου και δεν έχω κανέναν. Ούτε τη φίλη σου, την κολλητή σου. Την Τζέννη. Γιατί εσύ έχεις μιλήσει στον Μακρόν. Τα βλέπεις? Ναι. Και αυτό που κρυβόμαστε δεν μ' αρέσει καθόλου. Εγώ δεν έχω μάθει να κρύβομαι στη ζωή μου. Ηλία. Και να βάλεις μπροστά το διαζύγιο. Άσε να περάσουν μερικές μέρες. Τι άλλο? Τι περιμένεις? Δεν χρειάζεται τώρα μέσα στην ένταση. Δεν μ' αρέσει καθόλου που είμαστε μαζί. Κοιμόμαστε μαζί και... και εσείς ακόμα παντρεμένο. Τι λες τώρα? Και όσο είναι έτσι η κατάσταση, αυτός κρατάει ακόμα ελπίδες. Διατηρεί ελπίδες. Όπως και να είναι, έχει ελπίδες. Ηλιά, είμαι κουρασμένη, δεν αντέχω άλλο την πίεση. Φυσικά και θα πάρω διαζύγιο. Αλλά ας περάσουν μερικές μέρες πρωτού μπλεχτούμε με τους δικηγόρους. Εγώ το δικό μου διαζύγιο το πήρα. Δεν υπολόγισε ούτε τις φωνές, ούτε την πίεση. Και τώρα... δεν μπορώ ούτε να περάσω από την πλατεία της Αγιάς. Κρύβομαι. Λέω ψέματα. Τώρα τι είναι αυτό, παράπονο? Με καταργέται η ίδια μου η μάνα. Σε θέλω ολόκληρη, Βασιλική. Δεν ξέρω όλα αυτά. Τι μου τα λες, μαζί δεν είμαστε. Τι σημασία έχει αν υπάρχει κάπου ένα χαρτί που να λέει ότι είναι παντρεμένη? Εμένα αυτό το χαρτί με ενοχλεί. Δεν θέλω να υπάρχει. Και εμένα με ενοχλεί το αγύριστο κεφάλι σου, αλλά υπάρχει. Έτσι. Πώς έτσι? Ξέρω εγώ. Είσαι κάπως αλλιώτικη. Ναι. Πέρασα μια φάση. Καταρχήν, είσαι πιο όμορφη. Ναι. Λες. Εγώ πάντα σε βρίσκω ανανεωμένη. Σοβαρά. Έλα, πού είσαι? Σου πήρα και σπίτι. Ναι, είμαι έξω. Ναι, βρήκα το μήνυμά σου. Ήθελες κάτι? Όχι, έλεγα... μήπως κανονίζαμε τίποτα το βράδυ. Όχι, δεν έχω κέφι. Έτρεχα όλη μέρα, είμαι κουρασμένος, δεν είμαι για έξω. Α. Εσύ πού βρίσκεσαι τώρα, γιατί μιλάς έτσι?
Είμαι με μία φίλη. Με την Πουπού. Όχι. Όχι, δεν την ξέρεις. Δεν σε πιστεύω, είναι δίπλα στην Πουπού. Πες μου που είσαι να έρθω να σε πάρω. Όχι. Θα έρθω εγώ από εκεί. Γιατί φοβάσαι να με δουν οι φίλες σου. Πάση περιπτώσει, τέλειωνε. Τέλειωνε και έλα από εδώ, περιμένω. Τι τρομερό τηλεφώνημα ήταν αυτό. Τι να σου λέω. Καινούριος. Ναι, είναι μια περίπτωση. Εκεί μου το κρατάς κρυφό. Τι είναι αυτός, από πού? Δεν είναι από εδώ. Είναι αντιπρόσωπος. Έρχεται στο συσκευαστήριο. Τον ήξερες δηλαδή? Βλεπόμαστε. Υπάρχει μια συμπάθεια, έτσι, στο φλού. Εμένα μου φαίνεσαι μάλλον ερωτευμένη. Μπα. Πρώτη φορά βρεθήκαμε. Βγήκαμε έξω δηλαδή. Προχωρήσαν πολύ τα πράγματα. Έλα, λέγε. Θέλω λεπτομέρειες. Τίποτα. Δεν μπορεί. Εσύ φαίνεσαι πολύ αναστατωμένη. Ναι. Έπεσε ένα φιλί. Κάτι έγινε. Θα μας τον γνωρίσεις? Όχι. Είναι νωρίς δηλαδή. Θα κομπλάρει. Εν τω μεταξύ, φεύγει αύριο. Μόλις γυρίσει, θα το κανονίσουμε. Πες μου τα δικά σου. Εγώ ζω με το φόβο του Αργύρη. Πάντως, φαίνεται να το ξεπερνάει. Προσπαθεί δηλαδή. Μπα, δεν το βλέπω. Έλεγε πως θέλει να προχωρήσει. Να ξεφύγει. Να κάνει μία σχέση. Μακάρι. Μακάρι. Αλήθεια. Δηλαδή δεν σε πειράζει να κάνει σχέση? Τι λες, μωρέ Τζέννη. Άργησα. Έμπλεξα λίγο με την Τζέννη. Έλα, πάμε. Θέλω να πω να διαβάσω. Τι να διαβάσεις? Διαβάζεις και στο σπίτι? Όχι, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Πρέπει να είμαι μόνη μου. Μεθαύριο δίνουμε τεστ. Το ξέρεις ότι από τότε που άρχισε σχολή, εγώ δεν σε βλέπω καθόλου. Υπερβολές. Εδώ κινήσαμε γη και θάλασσα για να βγει. Γη και ουρανό. Και γη και θάλασσα και ουρανό. Και εσύ κάθε απόγευμα εξαφανίζεσαι. Αχ, Βρελία, δεν θέλεις να καταλάβεις. Μερικά πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω. Κοίτα, είμαι πολύ κουρασμένη και δεν έχω όρεξη και καυγά. Γεια σου. Ήμουν με μια φιλία τον Αλμυρό. Ψεύτρα. Ψεύτρα είσαι. Ψέματα λες. Όχι. Όχι. Ναι. Με αυτό ήμουν. Λες. Μου λούσε με τα ψέματα. Δεν μιλάμε συνέχεια για αυτήν. Μιλάμε για αυτήν. Ξεχάσε την. Δεν υπάρχει αυτή. Δεν υπάρχει αυτή. Θα σε βοηθήσω εγώ. Την έχω ξεπεράσει. Την έδιωξα. Δεν υπάρχει ούτε μέσα μου, ούτε πάνω μου, ούτε πουθενά. Δεν υπάρχει αυτή, σου λέω. Θα είμαι εγώ κοντά σου. Εσύ. Μαζί σου.
Γιατί? Γιατί σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω πως δεν σ' αγάπησα ποτέ αυτή. Ούτε καμία άλλη γυναίκα. Σίγουρα δεν κατάλαβε τίποτα, Βασιλική. Όχι, γιατί. Την ώρα που μιλούσαμε. Όχι. Θα το καταλάβαινε. Δεν θέλω να μάθει τίποτα για μας. Γιατί. Φοβάσαι. Θα πληγωθεί. Την ξέρω. Σόπα. Είμαι η καλύτερη της φίλη. Από τους ελάχιστους ανθρώπους που της έχουν μείνει. Οι περισσότεροι την έχουν απομονώσει. Την αγαπάω τη Βασιλική. Είμαστε μαζί από το γυμνάσιο, δεν θέλω να την πληγώσω. Εντάξει. Δεν είναι τόσο ευαίσθητη. Εσένα δεν σε νοιάζει αν μάθει για μας. Εμένα γιατί. Αυτή η ιστορία τελείωσε. Αλήθεια το πιστεύεις? Τι λέμε τόση ώρα? Δηλαδή, αν μας έβλεπε μαζί, δεν θα κόμπλαρες? Ο καθένας έχει κάνει τις επιλογές του. Τώρα κάνει και τη ζωή του. Και αν έρχονταν τώρα και σου έλεγε... Εσύ, τίποτα άλλο δεν έχουμε να πούμε, γι' αυτή θα μιλάμε συνέχεια. Θα μείνουμε απόψε μαζί. Όχι. Μια άλλη φορά, αργότερα. Θέλω να σε πιάσω, αλλά πώς. Χάνες όπως χάνεται στο φως. Άστρο που έχει πάει να κουμπίσει πάνω στην πυροπολημένη δύση. Η αγάπη ήρθε από μακριά, σαν γιορτή, σαν φόβο, σαν σκιά. Έχει ο κίνδυνος την ομορφιά του, τη ζωή φωτιά ή του θανάτου. Εδώ η ζωή.